εξέλιξη του θεσμού του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσα από τη σύγκληση μιας συνόδου κορυφής των ηγετών που συμμετέχουν σε αυτό, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης, ψήφισαν ομόφωνα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής σε μία από τις πιο μαζικές συνεδριάσεις των τελευταίων ετών. Η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, Ντόρα Μπακογιάννη, μετέφερε τις θέσεις των μελών που συμφώνησαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιταχύνει την ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική. Η πρόταση αυτή πέρασε ομόφωνα. Έχουν γίνει μόνο τρεις σύνοδοι κορφής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει προτείνει ένα νέο όργανο. Η άποψη δική μας είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να μεταλλαχθεί σε αυτό το όργανο. Αυτή θα πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί αναμένουμε να υπάρχει θετική απόφαση, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η συνάντηση κορυφής σύντομα, ελπίζουμε, γιατί είναι η συγκυρία κρίσιμη για το πού πάει η Ευρώπη. Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος προείδρευσε στη σημερινή συνεδρίαση, εκτίμησε ότι η αναβάθμιση του θεσμού είναι ζήτημα πρόοδου της δημοκρατίας και συνοχής της Ευρώπης σε μια κρίσιμη συγκυρία. Για να μιλήσουμε και να διαμορφώσουμε τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Κάτι που αναδεικνύεται ως πολύ βασικό σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Ευρώπη καλείται να υπεραμεινθεί των αξιών της δημοκρατίας, όπου η Ευρώπη καλείται να ενεργειακά να γίνει πιο αυτόνομη, πολιτικά πιο αυτόνομη στις διεθνείς σχέσεις. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα διεθνές όργανο, το οποίο να έχει τη δυνατότητα από κοινού να δράσει και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι είμαστε μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έγινε για πρώτη φορά στην Κρήτη, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 140 μελών.